Επιστροφή στο δελτίο και στο θέμα της ημέρας που δυστυχώς δεν είναι άλλο από την πυρκαγιά που κατακαίει το νότιο Ρέθυμνο. Πάμε να συνδεθούμε με τις πηγές του ρεπορτάζ, Στέλλα Μαθιουδάκη και Μέρη Καριωτάκη. Θα ξεκινήσω με σένα, Στέλλα, καθώς η φωτιά προχωράει δυστυχώς και είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα που μας στέλνετε. Η φωτιά, Κατερίνα, δεν ξέρω αν με ακούτε κιόλας. Η φωτιά έχει φτάσει αυτή την ώρα που μιλάμε στο γήπεδο, στην περιοχή των Μελάμπων. Έχει μπει στις Μέλαμπες. Νωρίτερα ο κύριος Τσικαλάς μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι έχει ρίξει το βάρος του αυτή την ώρα, έχει όλες του τις δυνάμεις, το μεγαλύτερο μέρος φυσικά μέσα στις Μέλαμπες, προκειμένου οι άνθρωποι οι οποίοι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και πλέον δεν μπορούν να φύγουν από αυτό το σημείο, ακόμα και αν το θελήσουν, να μπορούν να παραμείνουν μέσα στα σπίτια. Υπάρχουν λοιπόν δυνάμεις όπου είναι περιμετρικά του χωριού. Η φωτιά βρίσκεται στο γήπεδο, όπως μου είπε χαρακτηριστικά, κάτω από το γήπεδο έχει φτάσει, δηλαδή μέσα στις Μέλαμπες. Ωστόσο, θεωρείται ότι υπάρχει ασφάλεια καθώς υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις. Βλέπετε ότι αυτή την ώρα βλέπετε ότι η φωτιά πλησιάζει περισσότερο στο σημείο που βρισκόμαστε. Δόθηκε νέα εντολή για εκένωση, για προληπτικούς λόγους, για τα σακτούρια αλλά και για την κρύα βρύση. Τα λεωφορεία που έχει εκμισθώσει για την περιφέρεια βρίσκονται ήδη στην κρύα βρύση και τους ηλικιωμένους ανθρώπους που θα πάρουν θα τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο στο σπήλι για να περάσουν το βράδυ τους. Υπάρχει και ένα αισιόδοξο, αν μπορώ να το πω έτσι, σημείο και νέο, όπως με ενημέρωσε νωρίτερα η κυρία Ιωνή, είναι ότι οι πληροφορίες που έρχονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μιλούν για τους ανέμους οι οποίοι θα κοπάσουν, θα πέσουν στη διάρκεια της νύχτας και αυτό είναι εθαρρυντικό. Ωστόσο, παραμένει πολύ δύσκολη κατάσταση. Το μέτωπο που βλέπετε αυτή την ώρα στους δέκτες σας δεν ήταν στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Έχει έρθει προς την πλευρά που είμαστε εμείς. Ξαναλέω, έχει περάσει φωτιά το βουνό, έχει φτάσει στο γήπεδο μέσα στις Μέλαμπες. Ωστόσο, δεν έχουν καεί σπίτια γιατί βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Νωρίτερα πέρασε από το σημείο και ο επικεφαλής της ΔΔΕ. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ηλεκτροδότησης, υπάρχουν μεγάλες ζημιές και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Σε αυτό το σημείο που μιλάμε, σε αυτά τα χωριά του Νότου, δηλαδή και προς την Αγία Γαλήνη. Όλο το βράδυ μας είπε χαρακτηριστικά θα μείνουν τα συνεργεία του ΔΔΕ στο σημείο ό,τι μπορούν να κάνουν και είναι δύσκολο και να αποκαταστήσουν. Υπάρχουν πολλές καμένες κολόνες όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά. Ό,τι μπορούν να κάνουν προκειμένου τουλάχιστον οι κάτοικοι να μην μένουν μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν και μέσα στο σκοτάδι. Θα πρέπει να πούμε ότι η φωτιά ξανά βλέπουμε ότι έχει φουντώσει στην περιοχή της Ορνέ. Το βλέπουμε αυτή την ώρα και κατευθύνεται πλέον προς τις Μέλαμπες όπου έχει μπει, έχει φτάσει στο χωριό, είναι κάτω από το γήπεδο και περιμετρικά, όπως μου είπε ο κύριος Τσικαλάς, χαρακτηριστικά του χωριού, με τις δυνάμεις όμως της πυροσβεστικής να βρίσκονται εκεί και να δίνουν πραγματικά μια πολύ δύσκολη μάχη. Πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικές δυνάμεις από όλο το νησί, εθελοντές με τη συνδρομή των ΟΤΑ που διαθέτουν και οχήματα, ειδικά υδροφόρες, μηχανήματα, είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες αυτή την ώρα, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μάχη και αυτό το αντιλαμβάνεται ο οποιοδήποτε παρακολουθεί αυτή την ώρα τις εικόνες στους δέκτες του. Είναι πραγματικά τρομερό αυτό που συμβαίνει για ακόμα μια χρονιά στο νότιο Ρέθυμνο και είναι όντως είναι μια βραδιά κόλασης. Εμείς ας κρατήσουμε το θετικό, αυτό που μας μετέφερες πριν από λίγο, ότι τουλάχιστον με βάση τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων οι άνεμοι ενδέχεται πιθανότατα να κοπάσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας και αυτό είναι πολύ θετικό. Είναι ένας σύμμαχος αυτή τη στιγμή για την πυροσβεστική. Ακριβώς. Οι άνθρωποι αυτή την ώρα που μας ακούνε και που βλέπουν αυτή την ώρα Κρήτη TV, αυτό που έχουν ανακοινώσει οι αρχές, ο κύριος Τσικαλάς σε συνεργασία με την κυρία Ιωνή, με τον κύριο Αρναουτάκη, με τον ίδιο το δήμαρχο από το κέντρο υγείας όπου βρίσκεται, γιατί αντιμετώπισε και ο ίδιος αναπνευστικά προβλήματα, είναι να εκενωθούν προληπτικά, να φύγουν οι κάτοικοι των Σακτουρίων από το χωριό τους αλλά και της κρύας βρύσης. Θα πρέπει να μεταφερθούν, τα λεωφορεία υπάρχουν, έχει φτάσει στο σημείο και ο αστυνομικός διευθυντής Ρεθύμνου, προκειμένου να βοηθήσει σε ό,τι χρειαστεί. Όλο το Ρέθυμνο είναι αυτή την ώρα σε αυτό το σημείο, προκειμένου να βοηθήσουν όλοι τους ανθρώπους, ειδικότερα τους ηλικιωμένους, να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο. Ακόμα και εμείς που είμαστε σε αυτό το σημείο, είναι πλέον αρκετά κοντά η φωτιά και εμείς θα πρέπει να απομακρυνθούμε σε λίγο. Γιατί βρισκόμαστε μια ανάσα από την κρύα βρύση. Θέλω να κινήσετε με μεγάλη ασφάλεια.
Θέλω να κινήσετε με μεγάλη ασφάλεια. Στέλλα, θα επιστρέψω σε εσένα. Να πάμε και στη Μέρη την Καριωτάκη για να δούμε περισσότερες πληροφορίες. Έχουμε και υλικό το οποίο αποτυπώνει χαρακτηριστικά την εικόνα, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται πλέον από τη Μεσαρά. Πώς φαίνεται από τη Μεσαρά η κορυφή των Μελάμπων? Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, αυτό το υλικό που έχετε όσο ήμασταν καθοδόν, νομίζω ότι δεν αποτυπώνει επακριβώς την πραγματικότητα. Νομίζω ότι την πραγματικότητα θα τη δείτε τώρα με τη βοήθεια του συναδέλφου του εικονολήπτη, του Στέλιου του Χανιωτάκη. Μπορείτε να δείτε πάνω στην κορυφή. Όταν εμείς ερχόμασταν, ήμασταν καθοδόν προς την Αγία Γαλήνη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην παραλία του Κόκκινου Πύργου, πρέπει να σας πω. Δεν βλέπαμε τις φλόγες τόσο πολύ. Αυτή την ώρα όμως και από τη στιγμή που σταθήκαμε εδώ, οι φλόγες έχουν μεγαλώσει. Φαίνεται ότι η φωτιά προχωράει στο βουνό. Είναι αυτή ακριβώς η κατάσταση να που περιέγραψε πριν από λίγο. Να το διευκρινίσουμε, Μέρη, ξανά, με συγχωρείς. Αυτή η εικόνα που λαμβάνουμε είναι από τον Κόκκινο Πύργο. Είναι πώς φαίνεται η πυρκαγιά από τη Μεσαρά. Ακριβώς. Είναι από τον Κόκκινο Πύργο. Ο Κόκκινος Πύργος είναι ακριβώς απέναντι από την Αγία Γαλήνη. Είναι από την πίσω μεριά του βουνού ουσιαστικά. Όμως βλέπετε πόσο κοντά σε εμάς είναι οι φλόγες αυτή τη στιγμή. Βλέπετε, είναι πάνω στο βουνό. Είναι όμως ξεκάθαρες και δευτερόλεπτο το δευτερόλεπτο που περνά, δυστυχώς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, οι φλόγες αυτές όλο και αυξάνονται, όλο και φουντώνουν. Από την πλευρά της Αγίας Γαλήνης πρέπει να πούμε, Κατερίνα, πως δεν υπάρχει ίχνος φωτισμού εδώ και πάρα πολλή ώρα. Ο συγκεκριμένος οικισμός είναι χωρίς ρεύμα. Έχει διακοπεί στο ρεύμα. Δυστυχώς είχε διακοπεί και στις γεωτρήσεις. Σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούσαν να αντλήσουν νερό. Γίνεται μια προσπάθεια έτσι ώστε τουλάχιστον αυτό να αποκατασταθεί με κάποιο τρόπο, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι σε συναγερμό το συγκεκριμένο θέρετρο, τουριστικό θέρετρο αυτή τη στιγμή. Τα πλωτά μέσα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, έχουν αρχίσει να μεταφέρονται προς τα εκεί, έτσι ώστε. Αν χρειαστεί εκένωση, βέβαια, να συνδράμουν σε αυτό. Να γίνει εκένωση και του οικισμού, που πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει αρκετό κόσμο, έχει και τουρίστες και ντόπιους κατοίκους. Βλέπετε πώς ακριβώς αποτυπώνεται η φωτιά από εδώ, από τον Κόκκινο Πύργο. Και από το σημείο που βρίσκεσαι εσύ, από τον Κόκκινο Πύργο, και από το σημείο που βρίσκεται η Στέλλα, η Μαθιουδάκη, και λαμβάνουμε εμείς εικόνα αυτή τη στιγμή, είναι πραγματικά τρομακτικό. Και γίνεται επίσης αντιληπτό ότι ακόμα οι ρηπές των ανέμων είναι πολύ ισχυρές. Είναι ο μεγαλύτερος εχθρός αυτή τη στιγμή που οδηγεί διαρκώς το πύρινο μέτωπο να επεκτείνεται δυστυχώς και να αναζωπυρώνεται. Να φουντώνει, να επεκτείνεται. Δυστυχώς εδώ και κάποια ώρα έχει πέσει το σκοτάδι και δεν έχουμε ρήψεις από αέρος. Και αυτό είναι ένα ακόμα πολύ μεγάλο μειονέκτημα. Τώρα οι χερσαίες δυνάμεις, οι επίγειες δυνάμεις, τόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας όσο και της πολιτικής προστασίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας, οι εθελοντές, οι άνθρωποι κάτοικοι των χωριών δίνουν πραγματικά υπεράνθρωπη μάχη, έτσι ώστε να κρατηθεί όσο είναι δυνατόν το συγκεκριμένο μέτωπο. Δυστυχώς έχουμε πολλές ώρες μπροστά μας μέχρι να ξαναβγεί το πρώτο φως της ημέρας και να μπορέσουν να συνδράμουν και πάλι από αέρος τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Ενδεχόμενα αυτή τη στιγμή εδώ είχαμε ελικόπτερα, ίσως και κάποιο αεροσκάφος. Δεν ξέρω ποιος είναι ο προγραμματισμός και τι ακριβώς έχει ζητηθεί. Προληπτικά τουλάχιστον στην Αγία Γαλήνη έχουμε αντιπυρικές ζώνες, έτσι. Ακριβώς. Εκεί ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας με τα μηχανήματα που είχε προσπαθεί να φτιάξει αντιπυρικές ζώνες έτσι ώστε να συγκρατήσει όσο γίνεται την φωτιά αν περάσει το βουνό.